Ακριβώς. Και να πούμε τι είναι αυτό, τι σημαίνει ότι το gaming για μένα είναι τρόπος ζωής και ξεκινάω από το Μάνο. Πήραμε ακριβώς αυτό που μας αρέσει πάρα πολύ και του δώσαμε ένα επίπεδο παραπέρα. Δηλαδή δεν μείναμε απλά στο ότι περνάω ώρα μπροστά στον υπολογιστή μου παίζοντας και φεύγει ακριβώς χωρίς να μένει τίποτα. Εντάξει, σίγουρα πάντα η διασκέδαση είναι ένα κομμάτι της ζωής μας. Αλλά δώσαμε κάτι παραπάνω, μία άλλη χρειά σε αυτό που αγαπάμε. Πώς το κάνατε, Μάνο, αυτό? Το κάναμε αυτό διοργανώνοντας, παίρνοντας άτομα, βρίσκοντας άτομα τα οποία αγαπάνε το ίδιο παιχνίδι. Μπορούμε όλοι μαζί να βρεθούμε και να εξελίξουμε τον τρόπο με τον οποίο παίζουμε. Δηλαδή, να γίνουμε ομάδα. Ο τρόπος δηλαδή, έτσι. Φεύγεις. Υπάρχει το ένα κομμάτι είναι ότι μπαίνω μέσα στο παιχνίδι, στον εικονικό κόσμο και παίζω. Οποιοδήποτε μπορεί να παίξει. Είναι, ναι. Είναι λογικό αυτό. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως παίρνεις το ίδιο στο παιχνίδι. Ναι. Και λες ότι ξέρεις, θα αρχίσω να παίζω πιο σοβαρά. Πώς γίνεται αυτό, βέβαια? Αυτό γίνεται διοργανώνοντας, παίρνοντας ομάδες όλοι μαζί. Μπαίνει το ομαδικό πνεύμα στην όλη φάση. Σε κάθε ομάδα γίνεται ο ένας είναι ο captain. Υπάρχουν τρόποι δηλαδή με τον τρόπο που θα λειτουργήσουμε μέσα στο ίδιο το παιχνίδι. Ο καλύτερος θα γίνει αρχηγός. Ο αρχηγός παίρνει το league στα χέρια του. Έτσι, θα μπορεί να δώσει εντολές, ναι. Θα μπορεί να, πει, να δώσει τα plans, να πώς θα οργανωθεί δηλαδή το gaming κανονικά. Ωραία. Όλο και προχωράνε. Εγώ να πω το εξής. Είμαι μέτριος παίκτης ή αρχάριος παίκτης. Και να πάω να απευθύνω την ερώτηση στο Γιάννη τώρα. Γιάννη, είμαι μέτριος παίκτης. Μπορώ να γίνω καλύτερος παίκτης και αν έπως? Φυσικά και γίνεται να γίνεις καλύτερος παίχτης. Μπορεί να ασχολείσαι σιγά σιγά με το παιχνίδι, να αφιερώνεις κάποιο από τον ελεύθερό σου χρόνο στο παιχνίδι. Δεν χρειάζεται να πιέζεσαι και όλη σου ζωή να γίνει μπροστά στον υπολογιστή. Στις ελεύθερος χρόνος, όπως και εγώ έτσι αφιερώνω, τις έχεις στο παιχνίδι. Είσαι με τους φίλους σου κυρίως, με την ομάδα σου, κάνεις προπονήσεις, βγάζεις ένα πρόγραμμα, συμμετέχεις στα τουρνουά. Δεν είναι ανάγκη να είσαι και ο καλύτερος και μπορείς να ταξιδέψεις. Ακούω από σένα όρους αθλητισμού. Δηλαδή λες να βγάλω πρόγραμμα, δηλαδή να έχω ρυθμό, λέω εγώ, και να κάνω και προπονήσεις για να γίνω καλύτερος. Δηλαδή να μην παίζω ένα σερί 10 ώρο και μετά να μην ξανανοίξω το παιχνίδι. Εσύ μου λες να παίζω με ρυθμό στον ελεύθερο μου χρόνο και να οργανωθώ στο πώς παίζω. Πώς γίνεται αυτό, ρε Γιάννη, για πες. Γίνεται αυτό. Ο καθένας, επειδή συνήθως είμαστε άτομα της ίδιας ή της παρόμοιας ηλικίας, κοιτάμε πότε είναι ο ελεύθερος μας χρόνος. Μέσα σε αυτόν τον ελεύθερο χρόνο οργανώνουμε ένα πρόγραμμα και λέμε, για παράδειγμα, ότι από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8 θα μαζευτούμε παιδιά εκείνη την ημέρα, θα κάνουμε προπόνηση και θα παίξουμε τον αγώνα που έχουμε την Κυριακή. Σε κάποια κατηγορία, συγκεκριμένα στο Athens Gaming League που έχουμε κάνει, που θα κάνουμε και επαγγελματική κατηγορία. Κάθε Κυριακή είναι αγωνιστικές και μετά play-offs. Όπως είναι και σε κάποια άλλα ανάλογα πρωταθλήματα, όπως το κανονικό άθλημα. Είναι κανονικός ηλεκτρονικός αθλητισμός. Δύο πράγματα θέλω να ρωτήσω και γυρίζω στο Μάνο. Μάνο, πρέπει να έχω καλή φυσική κατάσταση ή να διάφορη, θέλω να μου πεις για τα παιχνίδια. Και δεύτερον, αν χρειάζομαι εξοπλισμό. Λοιπόν, σίγουρα η φυσική κατάσταση, πέρα από το ότι δεν χρειάζεται να μπορούμε να κάνουμε sprint, βοηθάει στο ρυθμό απόκρισης πάνω στο παιχνίδι. Από εκεί πέρα μπορεί οποιοδήποτε να παίξει, ακόμα και αν είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. Και αυτό είναι το ωραίο, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια οποιαδήποτε αναπηρία, στο ίντερνετ και στον υπολογιστή δεν έχει καμία αναπηρία. Ακριβώς. Και μάλιστα μπορεί να διαπρεύσει κιόλας. Ναι. Και να ευχαριστήσω την Τζέννη που μου στείλε μήνυμα στο Facebook, που έχει κινητικά προβλήματα και μας παρακολουθεί. Και να της πω, Τζέννη, φιλιά. Είμαστε μαζί σας. Γιατί? Γιατί στο ίντερνετ δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλα τα ξεπερνάμε. Λέγε, ρε Μάνο, το βαλιτσάκι τώρα, το φανταστικό με τον εξοπλισμό. Ναι, αυτό είναι το προσωπικό μου βαλιτσάκι. Άνοιξε το να μας δείξει τι ωραία πράγματα έχει. Γιατί βλέπω ένα μαγικό βαλιτσάκι, μου θυμίζει σε εκτελεστή ψυχρό όταν το είδα. Hitman, κανονικά. Ναι, ναι, κανονικός. Λοιπόν, ωραία. Αυτό το βαλιτσάκι μου, εδώ έχω το μεταλλικό mousepad. Πω, πω, φανταστικό είναι αυτό. Έχει τρομερή απόκριση στο ποντίκι πάνω σε αυτό. Έλα. Ειδικό mousepad λοιπόν. Ακριβώς. Για το παιχνίδι. Είναι προσωπική επιλογή αυτή. Υπάρχουν πολλές. Υπάρχει το ποντίκι το οποίο παίρνει βαρύδια για να φτιαχτεί σύμφωνα με τον τρόπο που θέλω εγώ. Δοκίμασέ το πάντα να δεις πόσο εύκολα γλιστράει. Θέλω να μου εξηγήσεις δύο πράγματα. Πρώτον, ποιο είναι το ιδιαίτερο του καλά, έχει τρομερή αυτό. Πετάει. Αν το σπρώξεις θα φύγει. Ναι, ότι κοιτάξτε πώς γλιστράει. Είναι ειδικό mousepad. Για να έχει απόκριση, την καλύτερη δυνατή απόκριση. Δηλαδή, αν το αφήσω, γλιστράει. Κοιτάξτε το. Βλέπετε. Κατευθύνεται έτσι. Και βάζουμε και βαρύδια εδώ. Μπράβο. Για να είναι ανάλογο με το χέρι. Και ανάλογο, δηλαδή, ο καθένας μπορεί να το φτιάξει. Βαρύ κράτημα ή ελαφρύ κράτημα. Σύμφωνα με τον τρόπο. Τι άλλο έχουμε εκεί για πες. Λοιπόν, έχω ακουστικά. Ναι. Τα οποία είναι συναρμολογούμενα. Ωραία. Κανονικά, σαν να συναρμολογούμε. Ωραία. Ένα όπλο. Με αποσπόμενο μικρόφωνο.
Γιατί. Α, έχει και μικρόφωνο αυτό πάνω. Ακριβώς. Μιλάμε μεταξύ μας. Ωραία. Δηλαδή, αυτό γιατί είναι βοηθητικό. Κράτα τα ακουστικά λίγο, δεν τα βγάζεις. Ναι. Αυτό γιατί είναι σημαντικό. Τα ακουστικά. Ναι. Ακούς τον άλλο όταν θα έρχεται. Ακούς τους δικούς σου παίχτες που σου μιλάνε την ώρα του παιχνιδιού. Ναι. Που οργανώνουμε το πλάν. Εγώ είμαι εκεί, εκεί με πυροβολήσανε ή εκεί βρίσκομαι, οτιδήποτε. Και βρίσκεστε όλοι μαζί και σώζεστε. Ακριβώς. Γιατί όλα πάνε σύμφωνα με σχέδιο. Δεν παίζει ο καθένας όπως θέλει. Ωραία. Υπάρχει πλάν, εντολές κανονικά. Και αποσπόμενα μέχρι και USB με τελευταίους drivers και φυσικά η μπλουζίτσα της ομάδας. Όπα, είμαστε οργανωμένοι. Έχουμε και κανονική αμφίεση δηλαδή που φοράμε. Η μπλουζίτσα της ομάδας είναι οι εμφανίσεις, η συγκεκριμένη και το nickname απάνω. The Middleman, Μάνος Κοκάλης, forever, dhgaming.com. Ωραίος. Λοιπόν, οπότε εγώ... είμαστε πλήρως εξοπλισμένοι και ο Γιάννης έχει την ανάλογο εξοπλισμό. Είμαστε ομάδα, παίζουμε παιχνίδι, κάνουμε πράγματα. Λέγε λοιπόν, ρε Γιάννη, μπορούμε να πούμε το παιχνίδι βοηθάει και πρακτικά πέρα από τον εικονικό κόσμο έναν ο οποίος ασχολείται με αυτό. Δηλαδή, εσύ βοηθήθηκες, ρε παιδί μου, στην προσωπική σου ζωή ή την επαγγελματική ζωή. Από προσωπική πλευρά άποψη, εκτός από τους φίλους που κάνεις, γιατί εφόσον συνεργάζεσαι, πρέπει να βρεις άτομα που να έχουν κοινό ενδιαφέρον με σένα. Οι φίλοι στην πραγματική σου ζωή συνήθως μπορεί να μην τους αρέσει, βρίσκεις φίλους και κάνεις παρέα μαζί και στην πραγματική ζωή. Επίσης, μου έχει μάθει το gaming και κάποια άλλα πράγματα. Ναι. Όπως το πώς να σκέφτομαι. Όταν δηλαδή πρέπει να κερδίσεις τον αντίπαλο, πρέπει να βρεις έναν τρόπο, κάποιο σχέδιο, κάποια τακτική και αυτό σου κάνει το μυαλό σου να δουλεύει πιο γρήγορα. Οπότε με βοήθησε και σε άλλα θέματα. Μπράβο, παιδιά. Άρα είναι χρήσιμο πολλαπλώς. Και να πω ότι μπορείτε να πάτε στιγμή να ασχοληθεί κάποιος με το gaming και να αποκτήσει πολλαπλά ωφέλη, βελτίωση προσοχής. Κάποιος ο οποίος κάνει βάρδια, βαριέται και δουλεύει κάθε μία ώρα, κοιτάει ένα διακόπτη, δουλεύει στη ΔΕΗ, στην ΕΙΔΑ, από οπουδήποτε, στην τηλεφωνία, να παίζει ένα παιχνιδάκι, να το παίξει και μέσω ίντερνετ, να τονώνει την προσοχή του για να μην αποσπάται και για να μην χαλαρώνει κιόλα. Είτε ερασιτεχνικά είτε επαγγελματικά, έτσι δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι στο ίδιο επίπεδο. Λοιπόν, παιδιά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Athens Gaming League Forever.gr. Έτσι. Και σε πρώτη ευκαιρία και όταν προχωρήσει το πρωτάθλημα, να ξανάρθετε στην ψηφιακή Ελλάδα και να μας ενημερώσετε. Δεν φεύγετε τώρα. Μένετε μαζί. Εγώ σας κάνω μια χειραψία γρήγορη. Και εμείς, φίλες και φίλοι, πάμε σε ρομπότ τα οποία τι κάνουνε. Πρώτον, ένα πρόσωπο το οποίο ακολουθεί όλες τις αντιδράσεις του ανθρώπινου προσώπου. Και νούμερο 2, ένα ρομπότ το οποίο είναι ξεναγό σε μουσείο για κάποιον ο οποίος θέλει κοντά του έναν σύμβουλο την ώρα που βλέπει τα εκθέματα. Φύγαμε να τα δούμε και αμέσως πίσω μαζί. Μη φύγει κανείς. Μία από τις μεγαλύτερες και πιο συναρπαστικές αναζητήσεις στον τομέα της βιοιατρικής έχει ξεκινήσει. Η ανάπτυξη ρομπότ που λειτουργούν και ενεργούν με τρόπους που χαρακτηρίζουν τα έμβια όντα. Με αφορμή το Φεστιβάλ Έρευνας και Τεχνολογίας που πραγματοποιήθηκε στο Ζάπιο Μέγαρο, οι υπεύθυνοι του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας μας μίλησαν για τα ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης. Το Εργαστήριο Υπολογιστικής Όρασης και Ρομποτικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας ασχολείται με αλγορίθμους οι οποίοι δίνουν στα υπολογιστικά συστήματα την ικανότητα να αντιλαμβάνονται τα αντικείμενα που βρίσκονται γύρω τους, κινήσεις των ανθρώπων και όλα αυτά, αυτό κυρίως στο κομμάτι της όρασης. Και επίσης ασχολείται με έξυπνα συστήματα αυτόνομα, τα οποία μπορούν να κινούνται στο περιβάλλον, να αλληλεπιδρούν με τον κόσμο και με τα αντικείμενα που βρίσκονται ξανά γύρω τους. Στο συγκεκριμένο φεστιβάλ, εμείς εκθέτουμε ένα κομμάτι από τα συστήματα που έχουμε αναπτύξει, κυρίως εκθέτουμε τα συστήματα ρομποτικής. Συγκεκριμένα δείχνουμε το ρομπότ ξεναγό, καθώς και το κεφάλι που αργότερα θα ενσωματωθεί πάνω στο ρομποτικό ξεναγό και να το κάνει περισσότερο φυγικό στον χρήστη. Θα χρησιμοποιηθούν και θα λειτουργήσουν αυτόνομα μέχρι το τέλος του 2009 σε μουσεία, τα οποία θα λειτουργούν μόνα τους για 365 μέρες το χρόνο, χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση. Η πρόκληση της δημιουργίας του ανθρώπου ρομπότ είναι ορατή. Εμείς είμαστε έτοιμοι να τη δεχτούμε. Αυτά είναι μερικά από τα επιτεύγματα του Ινστιτούτου Χημικής, Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας του ΙΤΕ.
Το ρεπορτάζ που είδατε έκανε η Λιδία Μπότση, την οποία ευχαριστώ, γιατί έκαθε και μίλησε με τα ρομπότ. Μην νομίζετε ότι είναι απλό πράγμα αυτό. Θέλει οργάνωση, θέλει πείρα, θέλει γνώση και τι άλλο θέλει. Καλή διάθεση. Μην ξεχνάτε ότι μιλάς σε ένα άψυχο πράγμα. Πού θα σας πάω τώρα? Mind42.com. Πάμε να δούμε την πρώτη οθόνη. Τι είναι αυτό? Είναι οργάνωση της σκέψης μου. Τι θέλω να κάνω? Θέλω, σκέφτομαι κάτι για